ετοιμάσει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Εννοείται πιο ροκ κομμάτια. Μπορούμε να πούμε και λαϊκά και ροκ και πιο pop και, πιο... και ξένα. Αλλά... και τα πάντα. Μόνο κομμάτια που ταιριάζουν με την αισθητική μας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ταιριάζει την αισθητική σας. Τι θα μπορούσε να πεις, να βάλετε στο πρόγραμμα αυτό. Εγώ μπορώ να πω, αλλά δεν με αφήνει η Δέσποινα. Τι δεν σε άφησα να πεις. Α. Μου δεν θα τον άφηνε, θα πει νότι. Άκου τώρα. Όχι, παιδί μου. Όχι. Λέμε νότι. Λέω νότι. Βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοιοι φραγμοί. Τα τραγούδια είναι. Αλλά υπάρχουν και τραγούδια που είναι τεράστια σουξέ και δεν μας λένε μία. Λουλούδια θα έχουμε. Πώς δεν θα έχουμε. Υπάρχουν... Πλάκα με κάνεις. Αδελφοί σας οι οποίοι δεν έχουν λουλούδια, όπως ο φίλος σας ο Αντώνης. Εντάξει, ο Αντώνης ήθελε να κάνει ένα άλλο κόσμο, γι' αυτό δεν το έκανε. Αν ήταν στο δικό μου χέρι, δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Για να είμαι ειλικρινής. Είδαμε πρόσφατα, νομίζω ότι ανάμεσα στις πρόβες, ξέκλειψες χρόνο για ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο κλιπ στο Βόσπορο. Δέσποινα, το ιδιαίτερο ήταν σχετικά με τη φωτογραφία που ανέβασες με το ρούχο, που λέγανε πάλι ότι το ρούχο σου μπορεί να μοιάζει με ένα ρούχο που είχε βάλει η Δούκισσα. Ωχ, παιδιά. Το έχεις ξαναδεί, το έχεις ξαναζήσει, νομίζω απλά άλλες φορές. 20 χρόνια έχω βάλει τα πάντα. Δηλαδή να πω ότι ξεκινούσε και χθες και να μοιάζει. Και τι πειράζει. Κούκλα είναι. Τέλεια. Να μου πηγαίνει και εμένα όσο και σε εκείνη. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα. Να είσαι μάνα. Ένα στρατό πάτε και μαζαλίζετε όλα τα χρόνια. Και δεν πάμε γιόλοι. Όχι, και θέλω να πω τι κάνει ένας άντρας που λέει ο λόγος. Τι κάνει ένας άντρας. Ο άντρας. Αυτό θεωρώ ότι ας πούμε, που ο στόχος του ο μεγάλος είναι να πετύχει επαγγελματικά. Μετά μεγαλώνετε, κάνετε ρητίδες, ούτε μπότοξ, ούτε τίποτα. Και σας πάνε. Εμάς δεν μας πάνε. Καταλαβαίνετε. Και λίγο την πακίτσα τους να κάνουν και ρητίδες να αποκτήσουν. Και τα μαλλιά τους μπορεί να χάσουν. Είναι εγωιτευτικοί όσο μεγαλώνουν. Ενώ η γυναίκα λες, αχ, κοίτα, έκανε κυταρίτιδα. Πώς να μην κάνεις κυταρίτιδα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε όμως. Εσείς δεν έχετε κυταρίτιδα. Όχι, εμείς. Έχουμε μια χαρά, την έχουμε. Απλά αγαπάμε τα περιοδικά που μας ρετουσάρουν. Θεωρώ ότι πρέπει να περιποιήσει τον εαυτό σου. Και για τον άντρα ισχύει αυτό, έτσι. Αν θέλεις να υπάρχει μια σχέση η οποία να είναι εγκομενική, κατάλαβες να σου πω. Δεν σημαίνει ότι παντρεύεις, κάνεις παιδιά και παρετήσει από το άλλο αξίωμα. Διαφωνείς. Όχι, κορίτσι μου. Εκτός και αν είναι η γυναίκα σου που είναι θεά από μόνη της. Εμείς θέλουμε λίγη υποστήριξη. Ναι, το είναι επιμελώς ατιμέλη. Τι λέει, τι δεν υπάρχει. Ξέρεις πόσο μου έχει κουστίσει όλο αυτό. Καλά, τρομερή χημεία. Ξανά τη Βανδύ έτσι. Πρώτη φορά τη βλέπω να μιλάει τόσο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην άλλη φορά μας είχε πει, τα είχε πει αυτά ότι περιποιείται πολύ τον εαυτό τη για να. Ναι, ναι, παραπολιτικά πολύ ευδιαφέρει και την κοκό. Τότε, μπράβο, ναι. Δεν θέλει όμως λουλούδια εδώ, βλέπω, ε. Εκεί διαφωνήσαν και. Λέει ο. Ανάδειασε λίγο. Και βλέπει ότι ήταν αυθόρμητη συνέντευξη, δεν την είχαν συνοηθεί. Όχι, βέβαια. Γιατί ουσιαστικά τον άδειασε το Στέλιο. Τον άδειασε, διαφώνησε με την άποψη του. Λέει ο Στέλιο, εμεί θέλουμε λουλούδια. Και λέει Δέσποινα, ναι, τα θέλουμε. Αλλά γιατί προφανώς δεν είναι. Αν ήταν στο χέρι μου όμως δεν θα τα ήθελα. Και στη Βανδί πέφτει πολύ λουλούδι. Προφανώς και στο χέρι του επιχειρηματία. Μπορεί και ο Ρόκος αν ήταν στο χέρι του να μην τα ήθελε. Θα το έλεγε όμως. Το προσπέρασε, δηλαδή ήταν προς το τέλος της απάντησης. Απλώς λέω ότι εμείς τώρα, γιατί γι' αυτό ρωτούμε. Μα είναι στο σχήμα που έχουμε. Το σχήμα είναι λαϊκό. Για λαϊκό αυτό θα έλεγα. Δεν είναι σχήμα. Το λαϊκό ταιριάζει το λουλούδι. Δεν είναι μουσική σκηνή. Και φέρνει ο Ρέμος τι είναι, έντεχνος. Όχι, ο Ρέμος και ο Ρέμος. Ναι, αλλά έχει σου βάλει Ασλανίδου. Όταν έχει βάλει ένα Ασλανίδου είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα είναι μπουζούκια που έχει. Συγγνώμη, παιδιά. Το πρόγραμμα του Ρέμου. Ένα από πίσω, ο οποίο να σε στηρίζει. Το πρόγραμμα του Ρέμου είναι πολύ καψούρο πρόγραμμα. Δηλαδή τα παλιά του Ρέμου αυτά τώρα κόβει βλέπε. Ένα με τελειώσει. Το ήθελα να πέσει να πούμε. Τι να λέμε τώρα. Όμως ο Αντώνης τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αυτή τη στροφή, δεν θέλει λουλούδια. Και το είπε και η Δέσποινα ότι και εγώ δεν θα ήθελα. Εγώ πιστεύω αλλά, ότι όλοι οι καλλιτέχνες. Δεν θα θέλανε. Αυτού του. Γιατί και ο Ρόκος δεν είναι χτεσινός, έχει άνθρωπο πορεία και τραγούδια. Εγώ το είπα ακόμα και για τον Παντελίδη. Δηλαδή, που του πετάγανε την άλλη φορά, θυμάστε που είπαμε το θέμα. Του πετάγανε τα μαξιλάρια. Ποιο θέλει, ρε παιδιά, άνθρωπο σοβαρό. Εντάξει, άλλο η πλάκα και ο χαβαλές. Να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί είναι δουλειά το τραγούδι. Δεν είναι ότι κάνω χαβαλέ. Πληρώνεται, αυτό είναι δουλειά του. Να σου πετάνε ένα μαξιλάρι. Να σου έρχεται το μαξιλάρι, όχι. Αλλά θεωρώ ότι ο Παντελίδης που δεν έχει την πορεία αυτών των καλλιτεχνών που τα έχουν ζήσει όλα. Που τα έχουν ζήσει όλα όμως σε ένα μέγιστο βαθμό. Νομίζω ότι δεν τον ενοχλεί. Συγγνώμη, στα 20 χρόνια που εδώ μετά από τόσα χρόνια και ο Στέλιος και πιστεύω όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν θα το θέλανε. Απλώς είναι κάποιοι επιχειρηματίες που το. Εντάξει, είναι ώρα να κάνει πλακίτσα με την παρέα σου. Αν κάνει πλάκα ο πελάτης δεν είναι ωραίο. Και μόνο η κίνηση ότι πετάω κάτι, ακόμα και το λουλούδι, το πιάνει μια, σα πω κάτι. Όταν α πούμε, γιατί όλοι έχουμε πάει στα μπουζούκια και ξέρουμε τι γίνεται. Πολλές φορές λέει κάποιος, α πούμε, θέλω να πάτε πέντε δισκάλια λουλούδια στον κύριο Ρέμο. Πάει λοιπόν ευγενικά η. Πώς τη λένε, η. Και κάνει από τον κύριο Καπατζίκη και τα αφήνει κάτω. Αυτό είναι μια κίνηση η οποία δεν είναι βία κίνηση. Όμως η κίνηση ότι είμαι αυτός που τα έχω όλα
και παίρνω μπροστά τα πανέρια και κάνω στον τραγουδιστή έτσι και το χτυπάω και λίγο. Έχει βία. Έχει μαγιά. Δεν είναι ωραία αισθητικά κίνηση. Αυτή, με αυτή την κίνηση εγώ ξέρω. Πώς δεν είναι πάντα. Άλλο να πας ευγενικά και να αφήσει κάτω και άλλο αυτό που κάναμε. Γιατί θυμάστε εμείς οι τραγουδιστές παλιά. Τα λουλούδια πήραν και ξυλάκια, αν θυμάστε. Ναι. Το τι μάτι είχε βγει, δεν λέγεται αυτό. Και αγκάθια. Είχε ξυλάκια. Πίσω από το γαρίφαλο πίσω δεν είχε, θυμάστε. Από πού τα είχαν πάρει και είχαν ξυλάκια, παραγγελία. Υπάρχει αυτή η φήμη ότι τα λουλούδια τα παίρνουν από τα γραφεία. Υπάρχει αυτή η φήμη. Τα στεφάνια που λέει αιωνία. Ναι, και επίση ότι ανακυκλώνονται οι ξυλάκια. Να πω κάτι λίγο. Τα λουλούδια αυτά όμω δεν χάνανε με τον ήλιο. Πώ μετά τα φτιάχνουν πάλι και τα μπουζούκια. Τα βάζουν κάποια. Είναι τα φρέσκα τα στεφάνια τα σημερινά. Συγγνώμη! Για τα φραγάλια όταν κατέβουνε. Με τι ήταν κατέβουνε. Χθεσινά, προχθεσινά, κάνουμε αυτό και τα βάζουμε. Εννοείται, ρε Σάντα. Τι τη σταματήστε. Να μην τρώτε από τα μπουζούκια και τα λοιπά στραγάλια και τέτοια. Αυτό το λένε. Ότι τα ανακυκλώνουνε. Όχι, εσύ τρώτε τα πάντα. Αν θέλετε να με ακούσετε. Για τα ίχνη σωματικών υγρών θα μιλήσω. Σε αυτά τα μπολάκια με του ξηρού καρπού έχει βρεθεί τεράστιο ποσοστό. Ουρίας. Κάνει πλάκα τώρα. Άρα. Γιατί πα κατουρά, δεν πλένεσαι, πέρα τώρα στο στρακάλι και τρώει ο άνθρωπο. Γιώργο, θα κάνω και θα μπορούσα να κάνω. Όταν πίνει. Αυτό πα κατουρά κιόλα. Να αλλάξω κλίμα. Σε παρακαλώ. Δεν θα γίνει όμω ευχάριστο. Γιώργο, α μείνουμε στο κανόνα μα. Αύριο στο Θεά. Αύριο πρεμιέρα στο Θεά. Μας έχουν καλέσει και εμάς. Εγώ θα πάω αύριο μάλλον. Και εμένα, αν θα πάει ο Λάτσιος, ο Καλημέρης, τα λοιπά εδώ. Εγώ θα πάω αύριο. Είναι για το Voice. Παρακαλώ, στηρίζω Αντένα, παιδιά. Όσοι θέλετε, θα πάω το επόμενο. Εγώ μία ερώτηση. Α, το επόμενο. Θα πάω και με σένα όμως. Εγώ μία ερώτηση για τον Γιώργο. Ο πολιτισμός του λουδί υπάρχει σε άλλη κουλτούρα. Αυτό εγώ γιατί άμα πάει. Και δεν πάμε αύριο πρεμιέρα Παρασκευή. Μπορεί να πάμε. Εγώ το Bachelor. Εσύ που είσαι και στο Voice, δεν Γιώργο. Είχα πάει στη Δέσποινα. Α, ναι. Το θυμάμαι στο θάλασσα. Μαζί με Γιαννέτο, ναι, Βαγγέλη. Μ' αρέσει πολύ εμένα η Δέσποινα, πάρα πολύ. Στο Μπάτσελο αρχίζει μόνο αγόρια. Εσείς πάτε στάνταρ Δέσποινα, Αμαζονάκη. Όχι, δεν μας λέει αγόρια. Και δύο-τρεις. Ωραία, οκ. Γιώργο, λουλούδια πατάνε σε άλλους πολιτισμούς. Το ρωτώ και το μάτι. Τι γελάτε. Κάτι δικό μα. Εσύ που έχει πάει μπάτσελο. Δεν έκανα μπάτσελο. Εγώ τα θεωρώ γραφικά. Έλα μωρελιάκα, όλα γραφικά και εσύ. Ποιο είσαι, δηλαδή. Από πού έχει έρθει από την Άσα. Όχι, όχι το γραφική. Που πολλοί άντρε πάνε σε στριπτιτζάδικα και τέτοια. Είναι κακό, είναι για πλάκα. Εγώ είμαι με τον Γιώργο. Θα σε χάλα και να πα σε στριπτιτζάδικο. Άμα έχει χαρτιστεί τη ζωή σου, τα έχει κάνει πριν παντρευτεί. Την τελευταία μέρα πριν παντρευτεί και κάποιοι λένε θα πάμε και μια γυναίκα, μια ιερό. Άρα που είπατε στριπτιτζάδικο. Ποιο είπε, παιδιά, αυτό. Α, πε σα. Μάριο Αθανασίου. Α, πάμε να το δούμε. Έχει μια σχέση με κάποιε συγκεκριμένε γυναίκε.